Μια μεγάλη στόχευση της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας έχει να κάνει με τις διανοίξεις δρόμων. Και αυτή η κατεύθυνση βρίσκει προσέγγιση τελευταία στο παραλιακό μέτωπο. Βεβαίως, εκεί στην περιοχή ευρύτερα, στην παραλία, σύμφωνα με το σχέδιο του 1905. Το σχέδιο πόλης του 1905. Άλλωστε, αυτά έχουν αναφερθεί και μέσα στο δάνειο, το οποίο είναι εξασφαλισμένο. Μην ξεχνάμε ότι το δάνειο είναι περίπου 4 εκατομμύρια και μέχρι τώρα έχουμε λάβει από το δάνειο παρακαταθήκων το 1 εκατομμύριο 100.000. Ο Δημήτρης Καλαμάτης εξέφρασε τη βεβαιότητα πως μέσα σε αυτή τη θητεία θα τρέξει ένα σημαντικό πρόγραμμα διανοίξεων δρόμων. Θα γίνουν πάρα πολλές διανοίξεις μέσα στην αυτοδιοίκητη μας θητεία. Γίνεται μια σύσκεψη κάθε 15 μέρες που αφορά και μόνο τις διανοίξεις μέσα στην πόλη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Βουλγαροκτώνου. Η Βουλγαροκτώνου προφανώς θα είναι διπλή κυκλοφορία. Τόσο μεγάλος δρόμος και με ένα τόσο πολύ μεγάλο κόστος για το Δήμο. Μην ξεχνάτε ότι καταβάλαμε ως Δήμος μέσα από το δανείο και παρακαταθήκων 1.100.000 για να αποζημίωση για τη χρήση υγείας που πήραμε από τους ιδιοκτήτες. Και αυτός ο δρόμος θα χρησιμοποιηθεί ως διπλός. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκαν τα μεγάλα τμήματα. Προφανώς πρέπει να μπει και φωτισμός. Πρέπει να πέσουν και τσιμέντα και στα υπόλοιπα πεζοδρόμια.